Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κόμμα εξακολουθεί να βρίσκεται ο κύριος Μένιος Κουτσόγιωργας και από προχθές δίνει μάχη για τη ζωή στην εντατική μονάδα της καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου. Στα ιατρικά ανακοινοθέντα, η κατάσταση της υγείας του κυρίου Κουτσόγιωργα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο εργαστηριακός έλεγχος απέδειξε εκτεταμένο διαχωριστικό ανέβρισμα αορτής με επιπλοκές στον εγκέφαλο, στην καρδιά, στους νεφρούς και στα περιφερειακά αγγεία. Η ασθένεια Κουτσόγιωργα οδήγησε σε διακοπή της δίκης μέχρι τις 22 Απριλίου. Την ημέρα αυτή, τα μέλη του ειδικού δικαστηρίου θα εξετάσουν τους καθηγητές της καρδιολογίας, κυρίους Τούτουζα και Κρεμαστινό, για την πορεία της υγείας του ασθενή. Το ειδικό δικαστήριο αποφάσισε επίσης να άρθουν για ανθρωπιστικούς λόγους οι περιοριστικοί όροι που του έχουν επιβληθεί, έτσι ώστε αν η κατάσταση της υγείας του το απαιτήσει, να αναχωρήσει στο εξωτερικό. Πολλοί από το ΠΑΣΟΚ που είχαν σπεύσει να διαγράψουν τον Μένιο Κουτσόγιωργα και είχαν ψηφίσει και την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο, έσπευσαν και χθες και σήμερα στο νοσοκομείο. Αυτούς τους τωρινούς επισκέπτες και συμπαραστάτες του Μένιου Κουτσόγιωργα κατακεράβνωσε σήμερα ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Σωτήρης Κωστόπουλος. Σήμερα που είναι σε κρίσιμη κατάσταση, τον επισκέφτηκα όταν όλα τα άσκια της φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά και δεν έρχονταν κανένα στο νοσοκομείο όταν νοσηλευόταν εδώ ήδη σαν προφυλακισμένος. Όταν τον καιρό που ο Μένιος, ας πούμε, ήταν αντικείμενο, αν θέλεις έτσι, από όλους φίλους και συντρόφους μιας αντιμετώπισης που θα έλεγα δεν είχε μέσα του την ανθρωπιά. Κάποιοι που ψήφισαν την παραπομπή του Μένιου Κουτσόγιωργα ήταν εδώ χθες. Κοιτάξτε, αυτό θα του αποφασίσει. Εκείνο το θα απαντήσω σαν πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, να τους κρίνει ο ελληνικός λαός. 400 κιλά χασίς ανακάλυψε η αστυνομία στους οθονούς της Κέρκυρας. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε σπηλιά μέσα σε σαμπρέλες αυτοκινήτων. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 3 άτομα που μεταφέρονται αυτή την ώρα στην Αθήνα. Επίσης, η ασφάλεια Αττικής βρίσκεται στα ίχνη γνωστού Αθηναίου επιχειρηματία που φέρεται ως αρχηγός σπήρας εμπόρων κοκαίνης. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Αντένα, αυτή η σπήρα εισάγει κατά μέσο όρο 8 κιλά ηρωίνης την εβδομάδα. Οι μεγάλες ποσότητες κοκαίνης που είναι γνωστό ότι έχουν διοχετευτεί στις πιάτσες των τοξικομανών έχουν ανησυχήσει τις διοκτικές αρχές και έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό το χασίς και την ηρωίνη. Πληροφορίες που έχουν φτάσει στην ασφάλεια αναφέρουν ότι την εισαγωγή κάνει σχεδόν αποκλειστικά γνωστός Αθηναίος επιχειρηματίας που κάθε χρόνο ξοδεύει εκατοντάδες εκατομμυρίων δραχμών για τη διαφήμιση των επιχειρήσεών του από την τηλεόραση. Ο ίδιος χρηματοδοτεί και την αγορά των ναρκωτικών, πράγμα που σημαίνει ότι έχει τεράστια οικονομική επιφάνεια. Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ο άνθρωπος αυτός τα τελευταία 10 χρόνια έκανε εμπόριο χασίς και τους τελευταίους 6 μήνες ασχολείται αποκλειστικά με κοκαίνη. Η εισαγωγή γίνεται από την Ολλανδία και η παραλαβή ανοιχτά του Ρεθύμνου Κρήτης με πλοιάριο στο οποίο επιβαίνουν 4 άνδρες του επιχειρηματία, πάντα οι ίδιοι. Μια φορά την εβδομάδα παραλαμβάνουν κατά μέσο όρο 8 κιλά κοκαίνης. Τα κέρδη του επιχειρηματία υπολογίζονται σε 180 εκατομμύρια δραχμές για κάθε φορτίο. Την όλη υπόθεση κατευθύνει ένα άτομο που αποκαλείται μάνατζερ και είναι ο μόνος που γνωρίζει τον αρχηγό της πείρας. Το γεγονός ότι πρόκειται για ολιγομελή ομάδα κάνει δυσκολότερο το έργο της ασφάλειας που αναζητεί αποδεικτικά στοιχεία για να προχωρήσει σε συλλήψεις. Σε άλλες ειδήσεις τώρα του 24ωρου που πέρασε. Στην Κωνσταντινούπολη η εισαγγελία ολοκλήρωσε την ανάκριση για την πολύ νεκρή τραγωδία και ανακοίνωσε ότι πρόκειται για εμπρισμό με δράστη ψυχοπαθή Τούρκο. Ο εισαγγελέας Σεφκί Αράτ είπε ότι ο εμπρισμός έγινε με διαλυτικό και ότι ο Καντήρ Τσάλ, δηλαδή ο δράστης, ήταν τοξικομανής και είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική της Μάνισα. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Παρά την εξέλιξη αυτή για την Ελλάδα, παραμένει ανοιχτό το θέμα των αποζημιώσεων των αθώων θυμάτων στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Βύρον Πολύδωρας δήλωσε κατηγορηματικά ότι ασφαλώς υφίσταται θέμα αποζημιώσεων. Θέμα που ήδη αντιμετωπίζεται από την Ελλάδα σύμφωνα με τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου. Τρεις εργατοτεχνίτες έπαθαν εγκάβματα πρώτου βαθμού και 16 άλλοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα από έκρηξη σε δεξαμενή του τάνκερ Αλέξανδρος. Το ατύχημα έγινε στα ναυπηγεία Ελευσίνας κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού και οξυγονοκόλλησης. Και να περάσουμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Απειλή για οικολογική καταστροφή μετά το ναυάγιο του κυπριακού τάνκερ Haven στον κόλπο της Γένοβας. Νέα κυβέρνηση στην Ιταλία. Οι σύμμαχοι στον πόλεμο του Περσικού μπορεί να χρησιμοποιήσουν πάλι βία αν το Ιράκ παρενοχλήσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Κούρδους πρόσφυγες, υπενήσεται ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών. Περισσότερα από την άλλα του. Μια σπίθα που ανέφλεξε θύλακες αερίου την ώρα που το πλήρωμα καθάριζε μια δεξαμενή πετρελαίου είναι η πιθανή αιτία της έκρηξης στο κυπριακό δεξαμενόπλιο Haven. Το ναυάγιο στήχησε τη ζωή δύο Ελλήνων ναυτικών, αφού ανεβρέθηκε και αναγνωρίστηκε και το πτώμα του αγνοούμενου πλοιάρχου Πέτρου Γρηγορακάκη.
Τα ιταλικά νερά απειλούνται με μια από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές, καθώς 140.000 τόνοι αργού πετρελαίου βρίσκονται ακόμα στις δεξαμενές του πλοίου και βυθίζονται μαζί με το τάνκερ που κόπηκε στη μέση από την έκρηξη. Οι ιταλικές λιμενικές αρχές στείλουν πλωτά φράγματα γύρω από το φλεγόμενο πλοίο για να εμποδίσουν την κοιλίδα να εξαπλωθεί στις ακτές της Ιταλικής και Γαλλικής Ριβιέρας. Ο Πρωθυπουργός Τζούλιο Αντρεώτη σχημάτισε την 7η κυβέρνησή του, την 50η μεταπολεμική κυβέρνηση της Ιταλίας, μετά την κατάρρευση της προηγούμενης στις 29 Μαρτίου. Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο ορκίζεται σήμερα. Διατηρείται ο πεντακομματικός συσχετισμός δυνάμεων και στο νέο σχήμα. Κούρδοι αντάρτες καταγγέλουν ότι ο Ιρακινός στρατός συνέχισε τις επιθέσεις εναντίον δυνάμεων των ανταρτών που βάζουν σε κίνδυνο εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, παρά την προειδοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών για αποφυγή κάθε στρατιωτικής ενέργειας στο ασφαλές καταφύγιο πάνω από τον 36ο παράλληλο. Η περιοχή αυτή αποτελεί το 10% του Ιρακινού εδάφους. Ο στρατός θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας βουνού Ισμέρ για να αποκόψει την έξοδο των προσφύγων προς το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στέλνει στην Τουρκία εφέδρους, πλοία από τη Μεσόγειο και πάνω από 30 ελικόπτερα από τη Γερμανία και την Ιταλία για να βοηθήσουν τους 4.800 Αμερικανούς που συμμετέχουν στην ανθρωπιστική επιχείρηση ανακούφισης των Κούρδων προσφύγων. Ο κύριος αυτός δεν φιλοδοξεί να διδάξει καλούς τρόπους στο παχύδερμο του ζωολογικού κήπου της Τούλσα. Θέλει απλά να αποδείξει πόσο γερά είναι τα έπιπλα της εταιρείας του. Με τα πολλά κατάφερε τον Maverick να δοκιμάσει τις καρέκλες του. Η πρώτη δεν άντεξε το τεστ. Η δεύτερη όμως έκανε περήφανο τον επινοητικό πολιτή. Δική μου είναι η φωνή στο super hit album Forever Your Girl, το οποίο έχει πουλήσει πάνω από 7 εκατομμύρια αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιμένει η Paula Abdul. Η Yvette Marine, η οποία σιγοντάρει την Abdul στο album, μίμησε την δισκογραφική εταιρεία επειδή υποστηρίζει ότι χρησιμοποίησε χωρίς την αδειά της τις ηχογραφήσεις που είχε κάνει σαν πρώτη φωνή σε δύο τουλάχιστον τραγούδια του album. Το λόγο στα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια έδωσε από χθες ο Υπουργός Παιδείας κ. Γιώργος Σουφλιάς, συνεχίζοντας έτσι τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία. Απαντήσεις καλούνται να δώσουν οι καθηγητές και οι σύλλογοι γονέων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μαθητές γυμνασίων και λυκείων. Ο κ. Σουφλιάς ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν θεωρεί τους μαθητές όριμους να απαντήσουν στα ερωτήματα αυτά. Γιατί να μπορεί να τα κάνω εγώ, δεν μπορεί να τα κάνει ένα παιδί. Ψήστε γράφατε ότι τα παιδιά είναι η πρωτοπορία και όριμα. Για τα καυτά προβλήματα της παιδείας μας, λοιπόν, ζητούνται απαντήσεις σε ερωτήματα όπως πώς θα θέλατε να είναι οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και διδασκόντων, γιατί οι μαθητές καταφεύγουν στην εξωσχολική παιδεία, μπορεί το ίδιο το σχολείο να καλύψει τις αδυναμίες των μαθητών με σύστημα ενισχυτικών μαθημάτων, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις από το γυμνάσιο στο λύκειο, πρέπει οι εκπαιδευτικοί να επιμορφώνονται και να αξιολογούνται, ποια μαθήματα χρειάζεται να ενισχυθούν στο ορολόγιο πρόγραμμα και ποια να συμπτυχθούν σε ένα. Πρέπει η επετηρίδα να αποτελεί μοναδικό κριτήριο διορισμού. Κρίνεται σκόπιμο να γνωρίσουν οι μαθητές και τις παλαιότερες μορφές της γλώσσας μας μέσα από καταλήλως επιλεγμένα κείμενα. Ο θεσμός των ομαδικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα απασχόλησε τις εργασίες ημερίδας που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας και το περιοδικό Ασφαλιστική Αγορά. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Υπουργός Εμπορίου κ. Αθανάσιος Ξαρχάς, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής, ασφαλιστές και εκπρόσωποι άλλων συλλόγων, ομοσπονδιών και φορέων. Το συμπέρασμα που προέκυψε από τις εργασίες της ημερίδας είναι ότι χωρίς να θίγονται τα κεκτημένα δικαιώματα της κοινωνικής ασφάλισης, όλοι δέχονται ότι αυτή πρέπει να συμπληρώνεται μέσω του θεσμού των ομαδικών ασφαλίσεων, ο οποίος μέρα με τη μέρα κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος στη χώρα μας. Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες βροχές τις απογευματινές ώρες, αλλά και με διαστήματα ηλιοφάνειας. Στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι άστατος, κατά περιόδους νεφελώδης, με παροδική βροχή καταιγίδα κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 18 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι περισσότερες, με πιθανότητα μάλιστα να εκδηλωθεί παροδική βροχή ή καταιγίδα, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολικοί ασθενείς και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Και θα τελειώσουμε με μια ευχάριστη είδηση για τους φίλους του βόλεϊ. Η εθνική μας ομάδα κέρδισε την Ολλανδία με 3-2 σετ μέσα στο σπίτι της για το τουβλά του Χάρλεμ. Τα σετ 15-13, 2-15, 15-10, 7-15 και 17-16. Αυτές ήταν οι νυχτερινές είδησεις του Αντένα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.
2 χρόνια πρώτος στην εκτίμηση των αναγνωστών. Σε αυτό το τεύχος, η Αλίκη Βουγιουκλάκη μας αποκαλύπτει τα μελλοντικά της σχέδια. Ρεπορτάζ, η θαλαμιγός του Ωνάση στο σφυρί. Ελάτε να γιορτάσουμε. Με 2 διαγωνισμούς, πλούσια δώρα κάθε εβδομάδα και ένα αυτοκίνητο για τον υπερτυχερό.